Βρισκόμαστε με ένα μεγάλο όνομα της ελληνικής μουσικής, ο μοναδικός Πάνος Κιάμος. Για τρίτη φορά πιστεύω εδώ σε αυτή την όμορφη χώρα, την Αυστραλία. Έτσι ακριβώς, τρίτη φορά στην Αυστραλία και πάρα πολύ χαρούμενος που μου δίνει ο κόσμος της Αυστραλίας, οι Έλληνες της Αυστραλίας, που μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι πάλι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εκτός από το γεγονός ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία, νομίζω ότι έχει πανέμορφες πόλεις, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Αδελαϊδα. Φέτος είχα την ευκαιρία και επισκέφθηκα και το Πέρθ και το Darwin και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα που παίρνω τόσο ενέργεια από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει την διάθεση να με δει και να περάσει καλά και εγώ έχω πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτή την ενέργεια που σου δίνει ο κόσμος όταν περνάει καλά, όταν χορεύει, όταν δείχνει ότι του λείπει το ελληνικό γλέντι και του το προσφέρει. Όλα αρχίσανε το 1993. Okay. Και είχες ήδη τραγουδήσει με μεγάλα ονόματα, Βοσκόπουλος, Χριστοδουλόπουλος και επίσης και με τον Γιώργο Δήμου και Γιώργο Αλκαίο. Γιώργο Αλκαίο, με τον Αντίπα, με πάρα πολλά ονόματα. Εμπειρίες. Δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Wow. Θέλω να πω ότι δεν αναφέρω άλλους γιατί δεν θέλω να τους ξεχάσω. Απλά θα πω ότι όλες αυτές οι συνεργασίες που εγώ τότε όταν λέμε συνεργασίες ήμουν ένα μικρό παιδί που έβγαινε και άλλα ανοίγει το πρόγραμμα. Έτσι. Απλά θέλω να πω ότι κέρδισα πάρα πολλά πράγματα από αυτές τις συνεργασίες γιατί ήμουν ένα παιδί μικρό το οποίο επειδή αγαπούσα πάρα πολύ το τραγούδι και τη δουλειά μου, κοιτούσα πώς γίνεται ένας καλλιτέχνης σαν το Μάκη Χριστοδουλόπουλο που μένει 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή, yeah. η Άτζελα Δημητρίου που είναι 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή, ο Θέμης ο Αδαμαντίδης, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες για πολλά χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή. Κάτι κάνουν καλά λοιπόν. Προσπαθούσα λοιπόν να παίρνω πάρα πολλά πράγματα από το πρόγραμμά τους yeah. και από τη συμπεριφορά τους απέναντι στον κόσμο. Και όλα αυτά να τα περνάω μέσα από τη δική μου φυσιογνωμία και κέρδισα πάρα πολύ από αυτές τις συνεργασίες. Γενικά νομίζω ότι είμαι ένα άτομο που κερδίζω από όλες τις συνεργασίες γιατί μου αρέσει να δίνω και να παίρνω. Όταν δίνεις και παίρνεις, ανταλλάσσεις απόψεις, πάντα κάτι κερδίζεις. Μα έτσι είναι και από ό,τι έχω μάθει, η αλήθεια να λέγεται για το κοινό που μας κοιτάει αυτή τη στιγμή, ότι ο μπαμπάς σου έδινε να ακούσεις Δάντη. Ναι, αλλά εσύ μου πήγαινες για τον Michael Jackson. Εγώ, κοίταξε. He's a fan of Michael Jackson, this boy. Yeah, I'm one of the biggest fan of Michael biggest Jackson. Can you dance like him? No, of course not. That's why I'm a fan. But well, you're a great artist. I really think that he's one of the best artists we had and we will ever have. Θέλω να πω ότι πραγματικά εμένα ο πατέρας μου έκανε ένα μεγάλο καλό. Δηλαδή όταν έβλεπε ότι κολλάω με έναν καλλιτέχνη, ναι. κολλάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αυτό θέλω να πω. Πάντα μου έβαζε κάτι αντίθετο να ακούω για να μην πέσω στην παγίδα του να τον μιμηθώ. Γιατί όταν ακούς μόνο έναν καλλιτέχνη συνέχεια, μέσα στη διάρκεια καταλήγεις να τον μιμήσει. Okay. Εγώ λοιπόν άκουγα τα πάντα. Άκουγα δηλαδή Michael Jackson, Στέλιο Καζαντζίδη. Wow. Θέμη Αδαμαντίδη, Τζον Μποντζόβι. Άκουγα διάφορα πράγματα. Οπότε όλο αυτό με βοήθησε στο να έχω δική μου φωνή και να μην αντιγράφω συγκεκριμένα κάποιον. Αλλά βέβαια έχω πάρει στοιχεία από όλους. Λίγο από όλους. Λίγο για πες μου, ποια είναι αυτή η ενέργεια που έχεις όταν μπαίνεις επάνω στη σκηνή, στη πίστα, okay, στη πίστα. Είσαι ο Πάνος που σε γνωρίζουν οι φίλοι σου και τα αδέρφια σου και η οικογένειά σου, είσαι ένας άλλος άνθρωπος όταν μπαίνεις στη σκηνή και θέλεις να διασκεδάσεις τους θαυμαστές που έρχονται να σε δούνε? Εγώ έχω ως σκοπό όταν ανεβαίνω στη σκηνή να αφήνω πίσω μου όλα τα προβλήματα, ναι. να παραμένω μενο Πάνος, να ναι. μην αλλάζω και νομίζω ότι αυτό το ψιλοκερδίζω γιατί βλέπω τον κόσμο με αντιμετωπίζει σαν Πάνο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο γιατί εγώ ξέρω ότι η πορεία ενός καλλιτέχνη εξαρτάται από την αγάπη του κόσμου. Άμα σταματήσει η αγάπη του κόσμου, σταματάει και η πορεία. Και συνήθως όταν πολλοί καλλιτέχνες μας έχει δείξει ιστορία, έχουν πει ότι τώρα έγινα μεγάλος, τώρα έφτασα κάπου, τότε είναι που αρχίζει η πτώση τους. Αλήθεια είναι, εγώ λοιπόν θέλω να είμαι πολύ κοντά στον κόσμο και όταν ανεβαίνω πάνω στην πίστα έχω ένα σκοπό. Να κάνω τον κόσμο να περάσει καλά. Γι' αυτό δεν τραγουδάω για μένα. Αν ήθελα για το να τραγουδήσω τα τραγούδια που ήμουν εγώ, θα τα τραγουδούσα σπίτι μου. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχεις τρία παιδάκια να σου ζήσουν. Μια κορούλα,
και δύο αγοράκια. Έτσι, για πες ακριβώς. Μου, δείχνει κανένα αυτή τη στιγμή κανένα ενδιαφέρον προς τον μπαμπά, ξέρεις, να ακολουθήσουν τα χνάρια, ναι, του, τον δρόμο του. Όχι, νομίζω τραγούδι. Είναι πολύ νωρίς, αλλά αυτός που δείχνει μία τάση είναι ο μικρούλης ο Κωνσταντίνος, ο τρίτος. Δείχνει μία τάση, αλλά νομίζω είναι λίγο showman. Έτσι ακριβώς. του αρέσει πάρα πολύ το Frozen και τραγουδάει συνέχεια το Frozen. Λοιπόν, την ταινία. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ αυτό το οποίο θέλω να κάνω όσον αφορά ως πατέρας είναι να τους δώσω τις σωστές αρχές και να έχουν και από εκεί και πέρα, αν πάρουν σωστές αρχές, θα διαλέξουν αυτά τι πρέπει να κάνουν. Δεν θέλω ούτε να τα εμποδίσω, ούτε να τα παροτρύνω. Πρέπει να τους δώσω για μένα τις σωστές αρχές και από εκεί και πέρα θα διαλέξουν μόνο τους το καθένα το δρόμο που θέλει. Μπράβο, να τα χαίρεσαι, να σου ζήσουν. Να είσαι καλά. Γράφεις τραγούδια ή ήδη έχεις άλλοι που γράφουν τα τραγούδια σου? Έχω συνεργάτες πολύ καλούς που γράφουν και έχουν ταλέντο στο να γράφουν τα τραγούδια. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάποιες ιδέες, αλλά δεν θέλω, γιατί έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες και μ' αρέσει να αφήνω τον καθένα στον τομέα του. Θέλω δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να είναι πολύ ομαδική δουλειά. Έχω δηλαδή εμπιστοσύνη στην εταιρεία μου όσον αφορά τις φωτογραφίσεις και το εξώφυλλο του CD. Έχω εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου όσον αφορά τα τραγούδια. Εγώ προτιμώ να παίρνω το τραγουδιστικό μέρος, το ερμηνευτικό. Ναι. Και από εκεί και πέρα έχω εμπιστοσύνη στον πατέρα μου για το πού θα εμφανιστούμε. Δηλαδή προτιμώ να έχω πολλά άτομα και πολλές νόμες γύρω μου, γιατί με τις άποψεις όταν πολλοί άνθρωποι δουλεύουν για κάτι, υπάρχει καλύτερο αποτελέσμα. Wow. Τελευταία. Τελευταία. Τελευταία σου λέω. Τελευταία. Final question. Τελευταία. Θέλω να ρωτήσω μάλλον το εξής. Φεύγοντας από Αυστραλία, που την έχεις πολύ αγαπήσει και σε έχουν αγαπήσει όλοι οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Πού πάει ο Πάνος Κιάμος? Σε ευχαριστώ και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό που είπες στην αρχή. Απλά να πω ότι φεύγοντας από Αυστραλία, φτάνουμε 10 Ιουνίου στην Ελλάδα και 19 Ιουνίου ξεκινάω στη Θεσσαλονίκη, στην Πολιτεία, μαζί με τη Στέλλα την Καλή, τη Σάγια και άλλα παιδιά νέα. Και ταυτόχρονα εδώ και τρεις μέρες έχει κυκλοφορήσει ένα καινούριο τραγούδι. Για πες μου, μπορείς να με το πεις. Πάρε με για να με πας, σαν παιδί από το χέρι, απαστέρι σ' αστέρι. Live, that was Panos Kiamos. Καινούριο, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη. Oh, wow. Στίχους Νίκου Γρίτσι. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και το βίντεο κλιπ, οπότε είναι ένα γεμάτο καλοκαίρι. Wow. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πάνο Κιάμο. Touring the world, he's been to Canada, America, and now finishing off with Australia, of course, and then back home to Greece to see his family, friends, and loved ones. Πάνω δούμε ένα video clip, φωτιά με φωτιά. Πάνος Κιάμος. Many kisses. Take care.